και τις αποφάσεις των δικαστηρίων και να υπερβαίνει όλο το νομικό πλαίσιο με βάση το οποίο λειτουργεί η ελληνική δημοκρατία. Εγώ εκείνο το οποίο θα πω είναι ότι πρώτον δεν έχει απολογηθεί ο κ. Εγνατία οδός ΑΕ γιατί πήγε να ξεκινήσει το έργο χωρίς περιβαλλοντικούς όρους και άρη δια της δασικής υπηρεσίας. Δεν μας έχει πει γιατί κατάφερε να περάσει τα όρια της απαλωτρίωσης και να καταπατήσει μια δημοτική δασική έκταση. Και κυρίως θα πρέπει να μας πει εάν μετακινήσει τον σταθμό, σε ποιον προσωπικά θα καταλογίσει τις επιπλέον δαπάνες που συνιστούν διασπάθηση του δημόσιου χρήματος για να ξανακάνει έναν άλλο σχεδιασμό και μια άλλη μελέτη και να καθορίσει άλλους όρους για τα διόδια. Προσωπική μου άποψη είναι ότι όπως μέχρι σήμερα δεν αφήσαμε τον παραλογισμό του κυρίου Αντωνούδη, έτσι δεν θα τον αφήσουμε και σήμερα.